Για την αποδοχή της προσκλήσεως. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρίσκω. Πώς εγώ είμαστε? Ευχαριστώ. Εντάξει, πώς τα βλέπουμε? Καλά είμαστε. Καλά είμαστε. Σας παίρνει λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας τηλέφωνο και σας λέει: θέλω να αναλάβεις, Έφη, το Υπουργείο Εργασίας. Ήταν έκπληξη, ήταν αναμενόμενο, σας είχε προειδεάσει? Ήταν έκπληξη, αλλά συγχρόνως ήμουν ένας άνθρωπος που δούλευε ούτως ή άλλως στο Υπουργείο Εργασίας. Συμμετείχα στις διαπραγματεύσεις με τους δανειστές. Οπότε θεωρώ ότι στο πρόσωπό μου βρήκε έναν άνθρωπο που μάλλον ξέρει αρκετά καλά αυτή τη στιγμή το χαρτοφυλάκιο. Δεδομένου ότι είναι μπροστά μας η δεύτερη αξιολόγηση και η διαπραγμάτευση, θα έπρεπε να χρησιμοποιήσει έναν άνθρωπο που γνωρίζει λίγο το πώς έχουν προχωρήσει οι διαπραγματεύσεις με τους δανειστές. Νιώθετε έτοιμοι εσείς να τα φέρετε βόλτα? Θεωρώ ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Κυρίως γιατί η στρατηγική της κυβέρνησης για τα εργασιακά είναι δεδομένη και είναι οργανωμένη από καιρό. Είναι δεδομένη. Δηλαδή, είναι η στοχοθεσία, είναι συγκεκριμένη. Η επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων στη χώρα, να αποκτήσουν οι συλλογικές διαπραγματεύσεις ουσιαστικό περιεχόμενο, διότι αυτή τη στιγμή το δικαίωμα στη συλλογική διαπραγμάτευση τυπικά μπορεί να υπάρχει, στην πράξη όμως έχει ουσιαστικά καταργηθεί. Και έχει καταργηθεί διότι με τις απορριθμίσεις που συνέβησαν από το 2010 έως το 2014 έχει γίνει μια μετατόπιση του κέντρου βάρους διαπραγμάτευσης στο ατομικό επίπεδο. Ναι. Είναι προφανές ότι στο επίπεδο της ατομικής σύμβασης εργασίας ο εργαζόμενος δεν έχει πραγματική διαπραγματευτική ισχύ. Ναι, δεν είναι έξω από τις αρχές των θεσμών αυτό που μου λέτε όμως. Εσείς έχετε ένα κείμενο αρχών που θα τους το δώσετε, είναι προφανές. Οι θεσμοί λένε άλλα όμως. Πάμε σε επιχειρησιακές, ατομικές συμβάσεις. Δεν θέλουν ούτε να ακούν από αυτά. Πώς θα τους πείστε, και έχετε και λίγο χρόνο? Στις 5 υπό Τσίπρας πρέπει να τελειώνετε. Ισχύει ότι στις 5 Δεκεμβρίου θέλουμε να είμαστε στο Eurogroup με μια συμφωνία σε σχέση με τη δεύτερη αξιολόγηση. Στην πραγματικότητα όμως, επειδή η διαπραγμάτευση για τα εργασιακά έχει ξεκινήσει, τώρα έρχονται για το δεύτερο γύρο, δεν είναι ακριβώς έτσι. Δηλαδή, οι θεσμοί δεν έχουν πλήρως ανοίξει τα χαρτιά τους. Οι ευρωπαϊκοί θεσμοί τουλάχιστον δεν έχουν ανοίξει πλήρως τα χαρτιά τους για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Αυτό... Εσείς ήσασταν στις διαπραγματεύσεις, έχετε ψυχαρεμιστεί περί τίνος πρόκειται. Βεβαίως. Δεν θέλουν συλλογικές συμβάσεις και το έχουν πει. Σίγουρα δεν είναι ευχάριστο για τους ίδιους να αποδεχτούν ότι οι πολιτικές που εισηγήθηκαν στην Ελλάδα και που επέβαλαν στην Ελλάδα από ένα σημείο και μετά δεν είχαν το αποτέλεσμα που αυτοί έλεγαν λοιπόν, ότι θα έχουν. Είναι κάθετη αυτή. Ξέρουμε τις προδιαθέσεις τους. Mm-hmm. Τι θα κάνετε εσείς? Έχουμε πολύ ισχυρά όπλα αυτή τη στιγμή. Το πιο βασικό όπλο που έχουμε είναι το πόρισμα της Επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων. Να θυμίσω ότι είναι μια επιτροπή η οποία συγκροτήθηκε από κοινού με τους δανειστές. Δηλαδή, περάσαμε σοβαρό χρονικό διάστημα που συζητούσαμε τα μέλη που θα συγκροτήσουν αυτή την επιτροπή. Άρα, είναι μια επιτροπή η οποία είναι αποδεκτή και από τις δύο πλευρές. Η επιτροπή, όχι τα αποτελέσματα τα πορίσματά της. Θα ήταν σοφιστία να πει κανείς ότι θα ήθελα να γίνει επιτροπή, αλλά αν το πόρισμά της δεν με βολεύει, τότε δεν την αναγνωρίζω. Αν το πει. Όλα τα όπλα που μπορεί να χρησιμοποιήσει. Τι γραμμή άμυνας έχετε εσείς, δεν μας είπατε? Η γραμμή άμυνας είναι ότι για μας οι συλλογικές διαπραγματεύσεις πρέπει να επανέλθουν στη χώρα. Αυτό είναι το μόνο και το κύριο που έχουμε αυτή τη στιγμή μπροστά. Θα το ξαναπώ μια φορά, δεν ξέρω αν θα λάβω την απάντηση που θα ήθελα. Εάν πούν όχι, θα πάμε σε επιχειρησιακές και ατομικές συμβάσεις. Και αυτό πάει περίπατο. Και έχουμε χρονικά περιθώρια πολύ στενά. Το ξέρετε αυτό. Mm-hmm. Θα ενδώσουμε. Θα επιμείνουμε ότι πρέπει να επιστρέψουν οι συλλογικές διαπραγματεύσεις στη χώρα. Θα ενδώσουμε. Η απάντηση σας την έδωσα ήδη. Λοιπόν, οι συλλογικές διαπραγματεύσεις. Πάμε στο θέμα των ομαδικών απολύσεων. Mm-hmm. Εδώ, για να είμαι καθαρή σε σχέση με αυτό που είπα πριν για το πόσο έχουν ανοίξει οι θεσμοί τα χαρτιά τους, στο θέμα των ομαδικών απολύσεων, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει ανοίξει τα χαρτιά του. Mm-hmm. Μιλάει για αύξηση του ορίου των ομαδικών απολύσεων. Αλλά μόνο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Αυτό δεν έχει τεθεί προς το παρόν τουλάχιστον δεν από τους ευρωπαϊκούς. Δεν έχουν δει να αντιδρούν και πολλοί υπόλοιποι θεσμούς. Όταν τίθεται ένα θέμα πάντως. Όταν το Ταμείο θέτει κάτι, σπανίως οι άλλοι λένε όχι. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Οι ευρωπαϊκοί θεσμοί δεσμεύονται από μια σειρά από κανόνες που γράφονται στο ευρωπαϊκό κεκτημένο. Είναι μια σειρά δηλαδή από δικαιώματα και αρχές που αποτυπώνονται στους χάρτες θεμελιωδών δικαιωμάτων αλλά και στη συνθήκη λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτές οι αρχές δεσμεύουν και τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει πλαφόν, είναι κοινοτική οδηγία. Σας πάνε στο 10%. Θα το δεχτείτε. Είμαστε πλήρως εναρμονισμένοι με την κοινοτική οδηγία. Πλήρως εναρμονισμένοι. Πλήρως, 5% επιτρέπουμε. Η κοινοτική οδηγία έχει τη ρήτρα της ευνοϊκότερης ρύθμισης. Όπως συμβαίνει πολύ συχνά στο Ευρωπαϊκό Εργατικό Δίκαιο, η Ευρωπαϊκή Οδηγία λέει ότι μπορείτε να εφαρμόσετε αυτά τα όρια που θέτω εγώ, όχι κάτι χειρότερο για τους εργαζόμενους, αλλά έχετε δικαίωμα να εφαρμόσετε καλύτερες ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους. Το λένε οι οδηγίες. Αυτό έχει κάνει η Ελλάδα στην περίπτωση των ομαδικών απολύσεων. Έχει σημασία. Δεύτερο στοιχείο.
η νομοθεσία στην Ελλάδα σε σχέση με τις ομαδικές απολύσεις είναι στο μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο μέσο των νομοθεσιών της Ευρωπαϊκής Ωραία. Ένωσης Πόσο είναι σε για σχέση 5%? Με την προστασία των εργαζομένων. 5%? Είναι 6 εργαζόμενοι για επιχειρήσεις από 20 έως 150 άτομα και 5% για επιχειρήσεις άνω των 150 ατόμων. Αν μας το πάνε 10, εμείς τα κάνουμε πίσω και επιμείνουν. Ο στόχος της κυβέρνησης, δηλαδή. Εσείς στόχος της είστε κυβέρνησης. Διαπραγματευτής μέχρι τώρα και ξέρετε έτσι, την όσμωση που υπάρχει. Σας το πάνε 10 και επιμένουν στο 10. Ο στόχος της κυβέρνησης είναι να μην αλλάξει το νομικό πλαίσιο προστασίας των εργαζομένων από τις ομαδικές απολύσεις. Νομίζω ότι σας έδωσα την απάντηση και είναι καλό, νομίζω, όταν κανείς ετοιμάζεται για μια διαπραγμάτευση να μην εκθέτει πλήρως δημόσια την στρατηγική του για τη διαπραγμάτευση. Καλό είναι αυτό, αλλά καλό είναι να ξέρουν και οι πολίτες μέχρι πού η κυβέρνηση μπορεί να κοντράρει ή όχι. Φυσικά, νομίζω σας το είπα. Ο στόχος μας είναι η επαναφορά διαπραγματεύσεων και να μην αλλάξει η προστασία των εργαζομένων στο πεδίο των ομαδικών απολύσεων. Κατώτατος μισθός. Κατώτατος μισθός. Να πω ότι οι εθνικοί κοινωνικοί εταίροι δήλωσαν το καλοκαίρι στην κοινή τους δήλωση ότι θα πρέπει ο κατώτατος μισθός να ορίζεται με Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα παρελθόν στην Ελλάδα που δείχνει ότι οι εθνικοί κοινωνικοί εταίροι βρίσκουν εκείνες τις αναγκαίες συνενέσεις για να ορίζουν τον κατώτατο μισθό. Είναι υπό διαπραγμάτευση και αυτό. Σίγουρα θα συναντήσουμε σκληρή αντίσταση από τους δανειστές το εδώ. Αυτό, αυτό το ξέρουμε, ναι, διότι έχει τεθεί από προηγούμενες συμφωνίες ότι ο κατώτατος μισθός μετά το τέλος του προγράμματος θα πρέπει να ορίζεται με τα 18 επιδόματα και τα λοιπά, τριετίες. Μισό λεπτό. Αυτό είναι εντελώς διαφορετικό. Έγινε αυτό που αυτό ισχύει. Μια στιγμή. Αυτό το θέμα δεν έχει τεθεί. Για να είμαστε καθαροί. Από κανέναν. Το θέμα αυτό των τριετιών δεν έχει τεθεί. Θα το δούμε συνέχεια. Πείτε μου για τον κατώτατο. Ωραία. Από τον κατώτατο μισθό, λοιπόν, τα ισχύοντα είναι ότι μετά το τέλος του προγράμματος ο μισθός θα καθορίζεται νομοθετικά μετά από μια μεγάλη διαδικασία διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους αλλά και με άλλους φορείς και θα ορίζεται στο τέλος με απόφαση της κυβέρνησης. Η θέση της ελληνικής κυβέρνησης είναι ότι θα πρέπει να επιστρέψει αυτή η αρμοδιότητα στους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους μέσω της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Η θέση των δανειστών είναι να παραμείνει ουσιαστικά να εφαρμοστεί το σύστημα του νομοθετικά καθορισμένου μισθού. Και αν επιμείνουν. Αυτή είναι η ερώτηση μου. Γίνομαι λίγο κουραστικός, αλλά τι να κάνω. Νομίζω ότι σας εκθέτω τη στρατηγική μας και τους στόχους μας. Και εγώ προσπαθώ να βρω τις γραμμές άμυνας που έχουμε. Ας αφήσουμε να ξεκινήσει η διαπραγμάτευση και θα λέμε περισσότερα στη διάρκεια της. Ωραία, εντάξει. Πάμε λοιπόν σε αυτά τα επιδόματα, τις τριετίες και όλα αυτά. Αυτό το ζήτημα δεν έχει τεθεί από τους δανειστές. Δεν ποτέ, έχει τεθεί. Δεν το έχει ακούσει καν. Δεν τέθηκε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, έτσι, μέχρι στιγμής. Δεν θέλω να προκαταλάβω τις θέσεις τους από εδώ και μπρος. Είστε έτοιμοι, αν τεθεί, να το αποκρούσουμε. Προφανώς. Το ζήτημα των τριετιών στην χώρα μας είναι εξαιρετικά σημαντικό, γιατί έχουμε ένα πολύ χαμηλό κατώτατο μισθό. Δηλαδή, οι τριετίες βοηθούν στο να αποκτά ο μισθός μια βιοποριστική μια λειτουργία, ναι, και ακριβώς, να έχει και μια ορίμανση στη διάρκεια του. Επομένως, νομίζω ότι και τα στοιχεία που έχουμε, τα συγκριτικά σε σχέση με τις ευρωπαϊκές χώρες, μας βοηθούν ως προς το ύψος του κατώτατου μισθού ότι δεν τίθεται ζήτημα για κατάργηση τριετιών. Να σας πω ότι οι θεσμοί δεν βάζουν ζήτημα ύψους κατώτατου μισθού. Δεν βάζουν τέτοιο ζήτημα. Για το θέμα είναι ότι αντέχει η αγορά πλέον. Προφανώς. Η συζήτηση που τίθεται είναι ο τρόπος διαμόρφωσης του κατώτατου μισθού, όχι το ύψος του κατώτατου μισθού. Και αυτό το θέτει η ελληνική πλευρά, γιατί όπως σας είπα θέλει να το φέρει ξανά στην αρμοδιότητα των εθνικών κοινωνικών lockout. Το lockout για μας δεν συζητιέται. Για αυτούς συζητιέται, αλλά η Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων για ακόμη μια φορά και εδώ είναι υπέρ των θέσεων της ελληνικής πλευράς. Δηλαδή έχει ομόφωνα πει ότι δεν τίθεται θέμα lockout στη χώρα, ότι δεν είναι αναγκαίο να υπάρξει κάτι τέτοιο, δεν το βρίσκουν λογικό να υπάρξει η κάτι Επιτροπή. Τέτοιο. Αυτή όμως και λένε οι εθνικοί ότι κοινωνικοί εταίροι και οι εργοδότες έχουν πει ότι δεν τίθεται θέμα lockout στη χώρα, δεν το θεωρούν χρήσιμο εργαλείο. Δεν το έχουν πιστεύετε βάλει ότι δεν θα μπει στο τραπέζι μετεπιτάσεως, δεν θα έχουμε κόντρα εκεί πέρα? Πιστεύω ότι θα μπει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων το lockout, αλλά δεν νομίζω ότι θα μπει μετεπιτάσεως, όπως είπατε. Ναι. Πιστεύω ότι θα θέσουμε. Έχετε και εκεί όπλα, όπως λέτε. Ναι, ναι. Μόνο την Επιτροπή έχουμε για κάτι Όχι, άλλο. Η ευρωπαϊκή πρακτική, στην ευρωπαϊκή πρακτική το επιθετικό lockout δεν αναγνωρίζεται παρά σε πραγματικά ελάχιστες χώρες. Και το αμυντικό σε κάποιες ακόμη, αλλά πάντως δεν είναι γενική δεν θα επιμένουν. Πιστεύω ότι δεν θα επιμένουν. Συνδικαλιστικός νόμος, τώρα τι θα γίνει εκεί? Εδώ υπάρχουν κεκτημένα δικαιώματα, εδώ υπάρχουν ζητήματα. Στο συνδικαλιστικό νόμο, από τη δική μας πλευρά, θα κινηθούμε στην γραμμή που έθεσαν και οι ίδιοι εθνικοί κοινωνικοί εταίροι στη δήλωσή τους που έκαναν το καλοκαίρι,
λέει ότι δηλαδή θα μπορούσε να γίνει ένας εκδημοκρατισμός ή ένας εξορθολογισμός. Δηλαδή, δώστε μας παραδείγματα. Ένας συνδικαλιστής δύσκολα απολύεται. Ναι. Δεν πάει κάθε μέρα στη δουλειά γιατί έχει τα δικαιώματα που πρέπει να προωθήσει και όλα αυτά. Mm-hmm. Και μια σειρά προνομιών. Mm-hmm. Τι θα κόψετε από αυτά? Δεν θα κόψουμε κάτι από αυτά. Θα κοιτάξουμε τη σωστή εφαρμογή του νόμου για του συνδικαλιστικού νόμου. Θα κοιτάξουμε ένα πλαίσιο εξορθολογισμού και εκδημοκρατισμού. Θα κοιτάξουμε να υπάρχει μια μεγαλύτερη διαφάνεια και στις εκλογές των συνδικαλιστικών οργανώσεων, αλλά και στον τρόπο χρήσης των αδειών. Αλλά ως εκεί. Άρα θα το δείτε το θέμα, έτσι, κάτι θα γίνει. Εδώ υπάρχει μια λεπτή ισορροπία και αφορά και την. Σχέδιο έτοιμο υπάρχει. Δηλαδή. Υπάρχει μια λεπτή ισορροπία. Οποιαδήποτε παρέμβαση γίνει σε αυτό το πεδίο θα πρέπει να σέβεται πλήρως την αυτονομία των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Είναι ζήτημα συνταγματικό, δεν είναι ζήτημα πολιτικό. Οποιαδήποτε παρέμβαση θα πρέπει να είναι πραγματικά εξαιρετικά λεπτή και να σέβεται τη συνδικαλιστική ελευθερία, τον πυρήνα. Δεν μπορεί δηλαδή να διεισδύσει στον πυρήνα της αυτορύθμισης των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Αυτό το σεβαστούμε. Λεπτό, πείτε μου, τι μπορεί να είναι. Δώστε μου ένα παράδειγμα για να καταλάβω. Για παράδειγμα, θα κάνετε λεπτή παρέμβαση, δηλαδή. Δεν έχει, ξαναλέω ότι δεν έχει ξεκινήσει η συζήτηση επί της ουσίας για το συνδικαλιστικό νόμο. Ναι. Ενδεχομένως θα μπορούσαμε να βάλουμε οι συνδικαλιστικές οργανώσεις να διατηρούν οι ίδιες, όπως διατηρούν το μητρό των μελών τους, να γίνει αυτό ηλεκτρονικά. Για να υπάρχει ένας καλύτερος έλεγχος, να μην υπάρχουν διπλοψηφίες. Πάντως δεν θα μείνει ως έχει η κατάσταση, αυτό καταλαβαίνω. Θα κάνουμε μια καλή συζήτηση με τους κοινωνικούς εταίρους και θα κοιτάξουμε πεδία εκδημοκρατισμού όπως οι ίδιοι κοινωνικοί εταίροι μας είπαν ότι μπορούμε να κάνουμε. Με απόλυτο σεβασμό στη συνδικαλιστική ελευθερία, ξαναλέω. Μαύρη εργασία. Στην αδήλωτη εργασία, εδώ είναι το μεγάλο βάρος που θέλουμε να δώσουμε. Το είπαμε και στην τελετή παράδοση παραλαβής. Σας άκουσα. Ναι. Νομίζω ότι είναι εξίσου σημαντικό το κομμάτι της αδήλωτης, της υποδηλωμένης εργασίας και υπάρχουν και άλλες πλευρές παραβατικότητας στην εργασία. Είναι οι περιπτώσεις που κανείς εργάζεται πλήρως αλλά εμφανίζεται ως μερική απασχόληση, η περίπτωση που κανείς εργάζεται με μπλοκάκι αλλά είναι στην πραγματικότητα εξαρτημένη εργασία. Εκεί δίνουμε πραγματικά πολύ μεγάλο βάρος στη λειτουργία του σώματος επιθεώρησης εργασίας. Θα ξεκινήσουμε ένα συνολικό ανασχεδιασμό ώστε να είναι πραγματικά στοχευμένη η έλεγχη και αποτελεσματική. Πρώτη προτεραιότητα για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι, η πραγματική λειτουργία του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, το οποίο μπορεί να κάνει σε ενεστώτα χρόνο αποτύπωση των επιχειρήσεων που έχουν επικινδυνότητα παραβατικότητας. Δηλαδή, με μπερδέψατε λίγο, είναι λίγο περίπλοκο. Για μένα δεν είμαι και. Λέγεται risk analysis και με βάση τα δεδομένα που υποχρεούνται οι επιχειρήσεις να δηλώνουν σε σχέση με τους εργαζόμενους τους. Εμένα πώς θα με πιάσει, αν έχω δύο με μαύρη. Μπορεί κανείς να δει, εάν για παράδειγμα το ωράριο λειτουργίας μιας επιχείρησης είναι τέτοιο που δεν μπορεί να δικαιολογήσει δύο εργαζόμενους μειωμένου ωραρίου, τότε εκεί δίνει ένα σήμα στον ελεγκτή για να πάρει να κάνει ένα στοχευμένο έλεγχο. Το πιο σημαντικό όμως είναι να σας πω. Δύσκολο όμως, γιατί πρέπει να έχεις ένα μηχανισμό τεράστιο. Είναι ένας μηχανισμός τεράστιος, ο οποίος έχει ήδη παραδοθεί και θα αξιοποιηθεί η λειτουργία. Πώς είναι ελεγκτές, δώστε μου ένα παράδειγμα από την Ελλάδα, που μπορούν να ελέγξουν, ξέρω εγώ, χιλιάδες επιχειρήσεις. Πράγματι. Αλλά αυτό είναι το δεύτερο πεδίο, ότι θα ενισχυθούν οι προσλήψεις σε ελεγκτικούς μηχανισμούς και κυρίως στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας. Αυτό έχει ήδη σχεδιαστεί από την αρχή του έτους από την κυβέρνηση, δεν είναι δική μου πρόταση. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό εδώ είναι ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί μια συμμαχία με τον κόσμο της εργασίας, που είναι προς το συμφέρον της οποίας να δηλώνει την παραβατικότητα στην εργασία, αλλά και στους επιχειρηματίες εκείνους οι οποίοι σέβονται τους κανόνες και υπάρχουν. Φιλόδοξο είναι και μακρόπνο, δεν είναι τόσο. Δεν είναι τόσο μακρόπνο. Τα χρονικά όρια που έχουμε βάλει είναι πολύ συγκεκριμένα. Έχουμε ήδη εκπονήσει ένα roadmap, έναν οδικό χάρτη με τη βοήθεια της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την καταπολέμηση της αδήλωτης, που έχει 25 πολύ στοχευμένες δράσεις με χρονοδιαγράμματα. Είμαι σίγουρη. Γίναν και άλλες προσπάθειες στο παρελθόν και απέτυχαν, εν πάση περιπτώσει. Είναι δύσκολα αυτά τα ζητήματα. Το αντιλαμβάνεστε κι εσείς, νέος άνθρωπος είστε, ότι θέλει πολλή δουλειά. Πάμε στο θέμα τώρα της εργασίας. Η εργασία με την κλασική έννοια που την ξέραμε δεν υπάρχει πλέον. Υπάρχει η λεγόμενη απασχόληση με μειωμένα ωράρια, μειωμένους μισθούς. Άρα και λιγότερες φορές στα ταμεία. Ναι. Έχουμε ζητήματα εκεί. Πώς θα αναταχθεί αυτό το πράγμα? Μην μου πείτε με την ανάπτυξη. Όχι. Αυτό είναι ένας γενικός όρος. Όχι, δεν θα σας πω με την ανάπτυξη. Στο κομμάτι της ανεργίας, νομίζω ότι είδατε πριν την κυρία Αντωνοπούλου να κάνει την τοποθέτησή της. Στο κομμάτι της ανεργίας έχει γίνει μια πραγματικά καλή δουλειά και από τη στιγμή που ανέλαβε αυτή η κυβέρνηση σε συνθήκες κρίσης,
η ανεργία έχει πέσει κατά 3 μονάδες και σύμφωνα με τη χθεσινή μελέτη της Κομισιόν που δόθηκε στη δημοσιότητα θα συνεχίσει να βαίνει μειούμενη. Μέσα στο 2016 θα λειτουργήσουν, θα ανοίξουν προγράμματα για 80.000 περίπου θέσεις εργασίας. Έχουν ήδη ξεκινήσει δηλαδή και θα ολοκληρωθούν. Του ΟΑΕΔ εννοείται. Είναι του ΟΑΕΔ, ναι. Παράλληλα γίνεται μια συνολική αναδιοργάνωση του ΟΑΕΔ. Και αυτό για το κομμάτι που αφορά και την καθημερινή λειτουργία και την καθημερινή επαφή. Άρα βασιζόμαστε στα κοινοτικά προγράμματα και όχι στην παραγωγή εδώ μέσα, έτσι. Μισό λεπτό. Αυτό είναι το ένα σκέλος. Το δεύτερο σκέλος είναι η ανάπτυξη και η παραγωγική δραστηριότητα, στην οποία βασιζόμαστε στο εργατικό δυναμικό της χώρας, αλλά και σε συνθήκες εργασίας οι οποίες θα είναι σοβαρές συνθήκες εργασίας. Θα είναι καλύτερες από ό,τι είναι σήμερα. Στο κομμάτι του ΟΑΕΔ, λοιπόν, έχουμε ξεκινήσει και μια καθημερινή επαφή με τον πολίτη μέσω της ανανεωμένης ιστοσελίδας του ΟΑΕΔ, αλλά υπάρχει και μια πλέον λειτουργία και μια γραμμή επικοινωνίας με τον ΟΑΕΔ. Ωραία, εντάξει, ωραία είναι αυτά. Το θέμα είναι να υπάρχει δουλειά, να υπάρχουν προγράμματα, περισσότερος κόσμος, γιατί είναι και εξειδικευμένη η εργασία σήμερα. Έχουν αλλάξει τα αντικείμενα της εργασίας. Ναι, όμως με αυτή την ιστορία μειώνονται εισφορές στα ταμεία. Mm-hmm. Είδα τι έγινε με το ΕΤΑ. Έσπασε ομόλογο. Μισό λεπτό αυτό για να το διευκρινίσουμε τι έγινε με το ΕΤΑ. Τι έγινε. Οι προηγούμενες κυβερνήσεις είχαν ψηφίσει τη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος. Είχαν πει ότι θα εφαρμόσουν τη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος στα επικουρικά ταμεία. Όχι. Είναι πολύ διαφορετικό. Αυτό θα σήμαινε σήμερα μια οριζόντια περικοπή στις επικουρικές συντάξεις, συνολικά αθροιστική της τάξης του 20%. Αυτό που έκανε η ελληνική κυβέρνηση στη διαπραγμάτευση για το ασφαλιστικό στο κομμάτι των επικουρικών συντάξεων είναι να πετύχει να μην εφαρμοστεί η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος και να λυθεί το τεράστιο πρόβλημα των ελλειμμάτων του ταμείου του ΕΤΑ με τρεις τρόπους. Ο πρώτος τρόπος ήταν η πολύ μικρή αύξηση στις εισφορές, αν θυμάστε, μισό και μισό για εργοδότη και για εργαζόμενο. Περίπου 25 εκατομμύρια πέφτει στο ΕΤΑ, για παράδειγμα. 1%. Ο δεύτερος τρόπος ήταν η λελογισμένη περικοπή επικουρικών συντάξεων με το κατόφλι προστασίας των 1.300 ευρώ που άγγιξε το 10% του συνόλου των συνταξιούχων, όχι περισσότερο από αυτό. Ωραία. Και το τρίτο σημείο ήταν η χρήση των αποθεματικών. Αυτό ήταν στο πλαίσιο της συμφωνίας. Έγινε ακριβώς για να μην υπάρξει η περικοπή, η οριζόντια του 20% που θα γινόταν αν εφαρμοζόταν η ρήτρα. Άρα αυτό θα εξακολουθεί να γίνεται, θα σπάνε τώρα, ομόλογα και άλλα. Ειδικά τώρα έγινε λόγω των αυξημένων ταμιακών αναγκών του Ταμείου, διότι το Δεκέμβρη θα πληρωθούν, για να μπορέσουμε να δώσουμε 12 συντάξεις μέσα στο έτος, θα πληρωθούν η σύνταξη του Δεκεμβρίου αλλά και η σύνταξη του Ιανουαρίου. Επομένως υπήρξαν αυτή τη στιγμή αυξημένες ταμιακές ανάγκες, διότι στις 2 Δεκεμβρίου θα δοθεί η σύνταξη του Δεκεμβρίου και στις 27 Δεκεμβρίου. Λοιπόν, τα διαθέσιμα του Ταμείου, εγώ ρώτησα και έμαθα, συνολικά και το ρευστό και τα ομόλογα και τα ακίνητα και ό,τι έχει και δεν έχει, είναι περί τα 2 δις. Πόσο θα αντέξει? Είναι υπολογισμένη η χρήση, είναι λογισμένη η χρήση των αποθεματικών. Είναι λογισμένη η χρήση των αποθεματικών και γίνεται για την προστασία των συντάξεων. Θα εξακολουθεί να γίνεται δηλαδή, να παίρνουμε από όπου μπορούμε, έτσι, για να δίνουμε τις συντάξεις. Λελογισμένα. Από το Ταμείο Γενεών, από. Μισό λεπτό, το ΑΚΑΓΕ, αυτό εννοείται. Και αυτό που όλα τα βάζω μέσα. Γιατί από κάπου αφαιρούμε για να χρηματοδοτούμε μηνιαίως τις ανάγκες μας. Μα το ΑΚΑΓΕ έχει ακριβώς αυτή τη λειτουργία. Έχει τη λειτουργία της αλληλοβοήθειας των γενεών. Των επομένων. Των επομένων γενεών. Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, πάμε λίγο πιο πολιτικά. Θα ήθελα να κάνετε μια αποτίμηση της μέχρι τώρα πολιτικής του Υπουργείου Εργασίας και τα όσα έκανε ο απερχόμενος υπουργός, ο απελθόν. Κοιτάξτε, ο προηγούμενος υπουργός... Πιστεύετε ότι τα πήγε πολύ καλά? Το έργο του προηγούμενου Υπουργού Εργασίας θα ήταν καλό να το κρίνει η κοινωνία. Εγώ είμαι ο μέλος αυτής της κυβέρνησης, προφανώς υποστηρίζω την πολιτική που ακολουθήθηκε ως μέλος αυτής της κυβέρνησης. Συνεργαστήκατε ωστόσο και είδατε τις δυσκολίες. Ο προηγούμενος υπουργός επικέντρωσε στην ασφαλιστική μεταρρύθμιση. Έτσι. Ήταν μια μεταρρύθμιση αναγκαία. Καλώς έκανε. Ήταν μια μεταρρύθμιση αναγκαία. Γιατί το σύστημα κατέρεε υπό το βάρος των ελλειμμάτων, έπρεπε να φτιαχτεί ένα σύστημα που να είναι βιώσιμο και συγχρόνως έπρεπε να αντιμετωπίσουμε και το αίτημα για εξοικονόμηση 1% του ΑΕΠ από τη συμφωνία του Αυγούστου του 2015. Συγχρόνως όμως ήταν και αναγκαία μεταρρύθμιση, γιατί έπρεπε επιτέλους να τεθούν ενιαίοι κανόνες για όλους στο ασφαλιστικό σύστημα, ενιαίοι κανόνες εισφορών και παροχών. Είχαμε ένα κατακερματισμένο σύστημα. Αυτό
το κομμάτι έχει κλείσει ως μεταρρύθμιση, ωστόσο διορθωτικές παρεμβάσεις που μπορεί να χρειαστεί να γίνουν λόγω αβλεψιών που μπορεί να υπήρχαν, θα έχει το δικαίωμα να, να τις κάνει ο Υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης, αρμόδιος με αυτό το χαρτοφυλάκι, ο κύριος Τάσος Πετρόπουλος. Η δικιά μου δουλειά από εδώ και μπρος. Θα ασχοληθεί αποκλειστικά δηλαδή με το ασφαλιστικό. Θα ασχοληθεί αποκλειστικά. Χωρίς εκεί. Θα ασχοληθεί αποκλειστικά, ναι. Και έχει την απόλυτη εμπιστοσύνη όλων μας. Η δικιά μου δουλειά θα επικεντρωθεί σε αυτά τα δύο σημεία των εργασιακών, δηλαδή στις διαπραγματεύσεις για την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων και στο χτύπημα της αδήλωτης εργασίας και της υποδηλωμένης εργασίας. Διάβασα, είναι λίγο μικρή στην ηλικία η Αχτσιόγλου για να πάρει ένα τέτοιο Υπουργείο σε μια τέτοια κρίσιμη στιγμή. Υπάρχει μια απάντηση? Δεν νομίζω ότι η νεότητα από μόνη της είναι πλεονέκτημα ή μειονέκτημα. Η νεότητα πολλές φορές μπορεί να φέρει νέες ιδέες, φρέσκες ιδέες και όρεξη για δουλειά. Καμιά φορά μπορεί να συνοδεύεται ακόμη και με απαρχαιωμένες αντιλήψεις, αλλά και οι μεγαλύτεροι το ίδιο μπορεί να φέρουν. Νέες ιδέες, φρέσκες ιδέες ή και παλαιωμένες αντιλήψεις. Εγώ έχω τα χαρακτηριστικά που γνωρίζετε, δηλαδή έχω ένα βιογραφικό που είναι εξειδικευμένο στο εργατικό δίκαιο, έχω και μια εμπειρία. Είστε έτοιμοι να διαπραγματευτείτε σκληρά? Είμαστε μια ολόκληρη ομάδα, είναι και ολόκληρο το Υπουργείο σε αυτή την προσπάθεια που συμβάλλει. Είμαστε μια ολόκληρη ομάδα η οποία θα εφαρμόσει τις πολιτικές που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση. Θα υπηρετήσει τους συλλογικά καθορισμένους στόχους δηλαδή. Εύχομαι καλή δύναμη, καλή επιτυχία και σας εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Πάλι σας ευχαριστούμε που ήρθατε. Είστε καλά.